τις προσπάθειές μας. Να είστε σίγουροι ότι το γήπεδο θα ανεγερθεί στην Φιλαδέλφεια. Είπατε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο σχέδιο. Ναι, μιλήσαμε για το σχέδιο. Θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες άλλη μια συνάντηση ώστε να παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο. Αλλά όπως σας είπα, και η Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος που είναι εδώ δεσμεύτηκαν ότι θα σταθούν αρρωγοί στην προσπάθειά μας. Υπάρχει περίπτωση σε κάποιο ραντεβού με την πολιτεία να είναι παρούσα και η Δήμαρχος της Φιλαδέλφειας? Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή και η ΠΑΕ και η Ερασιτεχνική και ο Δήμος έχουν δημιουργήσει ένα αρρωγές μέτωπο. Επί της ουσίας, ο Δήμος πώς μπορεί να βοηθήσει? Αυτό θα το δούμε. Καταρχήν χρειάζεται να γίνει σωστή ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας. Είπαμε και στη Δήμαρχο ότι το γήπεδο δεν θα είναι μόνο προς αποκλειστική εκμετάλλευση της ΠΑΕ ή των ερασιτεχνικών σωματείων, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί και από το Δήμο. Θα γίνει ένα υπολιτιστικό κέντρο για όλη την περιοχή. Για το πώς μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος πιο συγκεκριμένα, θα ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες. Από την πλευρά της πολιτείας? Με την πολιτεία βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και με το γραφείο του κ. Μωραΐτη. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, νομικά θέματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Θα ξεπεραστούν αρκετά εύκολα, πιστεύω. Αλλά όπως σας είπα, προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς με σκοπό την ανέγερση του κέντρου στην Φιλαδέλφεια. Υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού και πριν τα Χριστούγεννα ή πάμε πλέον για τον νέο χρόνο? Οι επαφές με την πολιτεία είναι συνεχείς, γίνονται κάθε εβδομάδα. Δεν βλέπουν όλες το φως δημοσιότητας. Με το Δήμο θα έχουμε άλλη μια συνάντηση τις επόμενες εβδομάδες. Ευελπιστώ πριν τα Χριστούγεννα που θα παρουσιάσουμε και το ολοκληρωμένο σχέδιο. Αλλά αρχές του νέου χρόνου θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Όπως σας είπα, το γήπεδο θα γίνει στην Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή προχωράμε ώστε να ρυθμιστούν όλες τις λεπτομέρειες, ώστε να είμαστε έτοιμοι όσο το δυνατόν συντομότερα. Και για τον τομέα της χρηματοδότησης? Και αυτό το δουλεύουμε. Θα συναντηθείτε και με μέλη της αντιπολίτευσης του Δήμου, γιατί την προηγούμενη φορά που είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια υπήρχαν προβλήματα? Θα γίνει, αυτή τη στιγμή έγινε ενημέρωση της καινούριας Δημάρχου, θα γίνει και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ.